όλοι βέβαια οι πατρίς μας εδοκιμάζεται και σταυρώνεται από τους νέους βαρβάρους. Αλλά ιδιαίτερος η Δυτική Μακεδονία υπέφερε τα πάντινα. Κράτος δεν υπήρχε, ούτε σκιά κράτος. Αναρχία εβασίλευε απ' άκρο εις άκρο. Η ανθρώπινη ζωή εις ουδέν ελογίζεται. Τα χωρία μας εκέβονται από τους νεατέρους φούνους. Στήθη ανθρώπων, γυμνών, πιναλαίων, ασθέβων. Κατέκριζαν την πόλη της Κολάρης. Οι νύχτες ήταν εφιακτικές. Ενύχτωνε εδώ στην Κοζάνη και έλεγε στέλνω άγνη Νικόλαε πότε να ξημερώσει. Και ξημέρωνες εδώ στην Κοζάνη και έλεγες πότε να νυχτώσει. Διότι η νύχτα δεν είναι το ασφαλής, αλλά ούτε η μέρα ούτε με συμβρία είναι το ασφαλής. Σε μια διάρκεια εποχή έλαβαν διαταγή από την Ιεράν Σύνοδο να έρθω στην Κοζάνη. Ήταν στην Κοζάνη ως χειροκύρης. Ήταν εις αντικατάσταση του αιμνίστου ευπρωμάτιος ιεροκήρυκος αρχιμανδρίτου πατρός Ιωκήμ Γιούλα. Όταν ήταν στην Κοζάνη ήμουν τελείως άγνωστος. Στα μέσα στην καρδία μου υπήρξε η αγάπη προς την πατρίδα και υπήρξε η αγάπη προς τον Ιησού των Αζωραίων και η πίστη ότι τον χειμώνα του έτρος θα διαδεχτεί η ωραία άνοιξη. Εδώ, εις τον σχόλιο τούτο, το μίλησα με γλώσσα Ιωάννου του Προδρόμου. Και καυτηρίωσα το κακό. Ενθυμούμε ότι από εδώ, από την θέση, είπα. Κοζανίτες, κανένας αδερφός μας πρόσφυγας, κανένας φυλακισμένος, καμία χείρα και ορφανό, δεν πρέπει να αποφάνει στην πόλη μας. Η Κοζάνη θα είναι αναξία του παρελθόντος της. Για να πείσει μυστικό τον κόσμο. Σας παρακαλώ λοιπόν να πάτε απόψε στα σπίτια σας, να κάνετε την προσευχή σας και αντίκοδο σκήνια να πάρετε μια ζυγαριά, διότι η ζυγαριά θα είναι καλύτερη με τον κοδοσκήνι και να πιάσετε να ζυγίσετε ό,τι έχετε στο σπίτι, είτε άνετρο, είτε όσπρια, οτιδήποτε υπάρχει. Το μισό να το κρατήσετε δια τα σπίτι σας. Το άλλο μισό να το φέρετε εδώ. Το ζητεί ο Άγιος Νικόλαος. Θα τα είπα την προηγουμένη μέρα. Το πρωί δεν θα λησμονήσω. Έζησα 30 έτη ως ιεροκήρυκας. Αλλά την ημέρα εκείνη ήταν μια ημέρα του τριόμφου της πόλεως Κοζάνης. Ουρά! Εσχηματίστη καθόλου την οδό την κεντρική μέχρι πλατείας. Ουρά! Από φτωχόν κόσμο όχι δεν αλλάζει, αλλά μια οδός. Εξόρφου βαθέως όφριζε η πόλης προς την φιλανθρωπία. Εκλεκτοί νέοι εζήγιζαν και παραλάβαιναν τα τρόφιμα και μέχρι το αστέρας, μέχρι δύσεως του ηλίου είχε σχηματιστεί η πρώτη αποθήκη των συζητείων. Την επόμενη μέρα ηρκήσαμε συζητεία με την ευλογία του εμνίστου από Παπασκάλ. Ηρκήσαμε 50 πιάτα, 50 μερίδες και 50 αυτομερίδες όπως το Λάκιο να αυξάνει και γίνεται ποταμός και αλιάκμων κατά παρόμοιων τρόπων και το Λάκιο αυτό της αγάπης ύψησε και από 50 έφτασε 500, 1000, 2000, 3000, 8000 έφτασαν οι συντούντες εις την αιστεία του λαού. Είτε δεν τα λέγω αυτά για να εξάρω την εμήν ταπεινότητα. Τα λέγω αυτά όπως είπε και ο Άγιος Κοζάνης για να εξάρω το αίσθημα της φιλανθρωπίας το οποίο ζωών και ακίνητων κατοικεί στον φτωχόν και γενικών αυτών λαών. Ξένος Ελβετός περιοδεύουν τα Βαλκάνια. Ιδιαίτερος δε την Μακεδονία επεσκέφθη την αιστεία και ενάχρησε και είπε όντως εδώ εις την πόλη κατοικεί ένας ευγενικός λαός και ονόμασε την αιστεία εκείνων το θαύμα του ατροισμού της πόλης. Η Ελλάδα δίνει πλάς μάχας. Δίνει μάχας επάνω στα όρη αλλά δίνει και μάχας εγκώς των πολιτιών. Και δεν γνωρίζω ποια μάχη είναι σπουδαιότερη, ή η μάχη των ωραίων ή η μάχη των πόλεων. Την εποχή εκείνη η πόλη της Κοζάνης έδωσε τη μάχη της αγάπης του Χριστού και θριάμβευσε. Δεν θέλω να υπενθυμίσω παρελθόν. Παρελθόν σκοτεινόν, μόνο σκοτεινόν. Αλλά πρέπει να σας ομολογήσω ότι εδώ στην πόλη έχει τα δάκρυα πολλά. Εκείνη την νύχτα σαν ύπνος. Ήταν στιγμές κατά τις οποίες
δεν μπήκε πλέον για με ελπίς σωτηρίας. Αισβόητος θα μείνει σε μένα μία νύχτα. Κατόπουν στο άκρο της πόλεως. Ήταν παρασμένο με θάνατα. Η πόλη με κοταφείων. Και μέσα στα καντερίμια της πόλεως υπούονται μόνο η μπότα του γερμανού πατακτήτου. Τότε ακούω στο σπίτι που επαφώνουν ένα κτύπο. Είπα, Αυγουστίνε, έφυγε το τέλος του. Γιατί έτσι και πέρανε τα χωριά εκείνα με την κοντάνη οι μάρτυρες της ποινής. Ένας κτύπος στην πόρτα και εκτέλεση 30 μέτρα μακριά απ' έξω από την οικοπατία. Ήκουσα το κτύπο και νόμισα ότι ήταν κτύπος Αρχαγγέλου Μίχαηλ. Ετοιμάστε τι είπα, λέει ο μόνος Αυγουστίνε. Έφυγε το τέλος του. Πλησίαζα με φόβο και κόμμα. Και ήνυξα την πόρτα και τότε παρουσιάστη σε με. 12 η ώρα που δεν τολμούσε κανείς να ξεμητήσει παρά με εκείνο της ζωής του, παρουσιάστηκε ένας Κοζανίκης και μου λέει, πάτερ μου, φύγε απόψε κινδυνεύεις. Και έτσι την νυχτά εκείνη διασώθηκα. Ο δε Κοζανίκης αυτός ζει σήμερα και υπάρχει εμέσω ημάν και είναι ο πλέον γεροντόφερος, ο πλέον ακρόβιος της πόλης, όταν πλησιάζει τα 100 έτη. Διότι εδώ στην πόλη υπάρχουν ακρόβιοι. Μακρόβιοι όχι μόνο στο κλίμα οφειλόμενοι, αλλά μακρόβιοι για την εγκράτειά τους. Και όχι μόνο ο κύριος αυτός, αλλά και άλλοι εμβοήθησαν εις το έργο. Αγαπητοί μου αδελφοί, κλινογόνοι ψυχής και σώματος, και υψώνω η κέφυρας κύρας, και δίνω εις την πόλη της Κοζάνης, η οποία δια με είναι η πρωτεύουσα της καρδίας μου, δίνω εις την πόλη της Κοζάνης, εις τα παιδιά και εις τους γέρους, εις τους γραμμάτους και επισήμους, δίνω την πρώτη μου αγιατική ευλογία. Και εύχομαι ο Κύριος να δυνάτει την Κοζάνη, εκ παντός κακού, πρεσβείες του Αγίου Νικολάου και πάνω των Αγίων. Αμήν.